Εκβλαστήσας ως Ρόδων, μάρτης αμαράντων. Αθλητικός κατεφρένης την Εκκλησίαν Χριστού, τη ευπνία των λαμπρών κατορθωμάτων σου. Σίγαρ παθών ζωπιών, ανεδείχθης κοινωνός, νομίμος ανδραγαθήσας. Ο Καλλιόπιε μάκαρ, υπέρ της δόξης του Σωτήρος ημών. 7 Απριλίου. Καλλιοπίου μάρτυρος Γεωργίου Μυτιλίνης του Σημειοφόρου, Ρουφίνου Διακόνου και μάρτυρος, Ακυλίνης μάρτυρος. Ο Άγιος Μάρτης Καλλιόπιος καταγόταν από την Πέργη της Παμφιλίας και έζησε στα χρόνια των διωγμών επί Διοκλητιανού. Έχασε τον πατέρα του πολύ νωρίς, αλλά η μητέρα του Θεόκλια τον γαλούχησε με τα ιερά γράμματα του Ευαγγελίου. Έτσι, όταν άρχισε ο διωγμός, ο νεαρός Καλλιόπιος όχι μόνο δε φοβήθηκε, αλλά και θαραλέα σήκωσε το ανάστημά του απέναντι στους διώκτες της πίστεως. Κάποτε ο έπαρχος Μάξιμος ήλθε στην περιοχή του και βασάνισε και θανάτωσε πολλούς χριστιανούς. Ο Καλλιόπιος, με την χαρακτηριστική τόλμη που τον διέκρινε, παρουσιάστηκε μόνος του μπροστά στον έπαρχο και του είπε ότι θα δώσει λόγο στο Θεό για τις κακουργίες που διαπράττει εναντίον αθώων ανθρώπων. Αμέσως ο έπαρχος διέταξε να τον βασανίσουν και κατόπιν τον έκλεισαν στην φυλακή. Μετά από ορισμένο χρόνο, ο έπαρχος τον έβγαλε από την φυλακή και τον ρώτησε αν συνεχίζει να πιστεύει στο Χριστό. Ο Καλλιόπιος, πάντα με θάρρος, απαντά ότι πιστεύει στο Χριστό και δεν αλλάζει την πίστη του. Τότε πάρθηκε η απόφαση να μαρτυρήσει με σταυρικό θάνατο. Αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλη χαρά στον Καλλιόπιο, διότι τελειώθηκε μαρτυρικά όπως και ο Κύριος. Και αντί να πτωηθεί από την θανατική καταδίκη, αντιθέτως, περισσότερο στολμάν αφόβος των λόγων λαλήν, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππισίους α.14. Δηλαδή η απόφαση για τον θάνατο έκανε τον Καλλιόπιο με περισσότερη τόλμη να ομολογεί άφοβα τον λόγο του Ευαγγελίου. Τον σταύρωσαν κατά θεία σύμπτωση Μεγάλη Παρασκευή και άξια πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου, η δε μητέρα του Θεόκλια, αφού αγκάλιασε το σώμα του Υιού της, επί τόπου παρέδωσε και αυτή την ψυχή της στον Κύριο. Ο Άγιος Μάρτης Ρουφίνος ο Διάκονος μαρτύρησε αφού τον έσφαξαν με μαχαίρι. Το μήνυμα της ημέρας. Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί όλα είναι ήσυχα, όλα είναι ήμερα και δεν φαίνεται ούτε ένα ίχνος σύγκρουσης και φιλονικίας. Όπου υπάρχει αγάπη, όλα είναι γεμάτα από ειρήνη, διότι η αγάπη είναι εκπλήρωση όλου του νόμου. Αγάπη προς τον Χριστό και αγάπη προς τον πλησίον. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.